Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρίες, το Κέντρο Ειδικής Αγωγής της Αλεξανδρούπολης υποδέχθηκε μαθητές και εκπαιδευτικούς από 5 γυμνάσια του Δήμου, όπως και το Μουσικό Γυμνάσιο αλλά και τα Λύκεια Τυχερού και Σουφλίου, διοργανώνοντας μια μεγάλη εκδήλωση με μουσική, χορό και τραγούδι. Πριν την εκδήλωση έγιναν κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές, ενώ αμέσως μετά το πέραστη εκατοντάδες hot dog μοιράστηκαν στους μαθητές και εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό διαγωνισμό καραόκε με κριτική επιτροπή των προϊστάμενων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Σήμερα είναι η μέρα μας, 3 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Ειδικές Ικανότητες, και εδώ στο σχολείο μας έχουμε τη χαρά και υποδεχθήκαμε 9 σχολεία του νομού από Αλεξανδρούπολη, Άνθια, Τυχερό και Σουφλί, παιδιά τα οποία ήρθαν και μαζί με εμάς έγινε μια βιωματική συνδιδασκαλία στα 17 εργαστήρια του σχολείου μας και μετά διασκεδάζουμε όλοι μαζί. Έτσι, όλα τα παιδιά μαζί, λοιπόν, για να δώσουμε χαρά ο ένας στον άλλον. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που εθελοντικά τα παιδιά και οι καθηγητές που τα συνόδευσαν ήρθαν μαζί και γίναμε όλοι ένα. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα και Εθνική ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Είμαστε εδώ στο ειδικό σχολείο για να δείξουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στηρίζει τόσο τα παιδιά όσο και τους αφανίσιρους που είναι οι γονείς και οι συγγενείς αυτών των παιδιών. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε μέρα είναι μία μέρα για τα παιδιά των ατόμων με αναπηρία. Ως Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προσβασιμότητά τους, για να έχουν τα ίσα δικαιώματα και τις ευκαιρίες όπως όλοι οι πολίτες του Δήμου και να μην υπάρχει καμία εξαίρεση τόσο στην πολιτιστική, πολιτική, κοινωνική ζωή αυτών των παιδιών. Οι μαθητές που συμμετείχαν δηλώνουν ότι πέρασαν καταπληκτικά, ενώ υιοθέτησαν μια στάση ισότητας προς τους ανθρώπους με αναπηρίες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό που τους έμεινε από μια τέτοια ημέρα ήταν η αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους και πως όλοι πρέπει να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Η μέρα ήταν σήμερα καταπληκτική. Μας δόθηκε μια ευκαιρία να έρθουμε σε αυτό το υπέροχο σχολείο. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Τραγουδήσαμε, φάγαμε, διασκεδάσαμε και όλη μου η μέρα ήταν γεμάτο γέλιο, χαρά. Και ελπίζω να πέρασαν και αυτά τα παιδιά υπέροχα, γιατί έτσι τους έτσι πρέπει και αυτό τους δίνει περισσότερη χαρά που είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Τι σου έμεινε ως μήνυμα από τη μέρα σήμερα? Ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα, ότι δεν υπάρχουν αθλητικές διακρίσεις κτλ. Η χαρά είναι για όλους. Πέρασα τέλεια σήμερα πραγματικά, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχα ήρθει και πέρσι και είχα δει τα παιδιά, τα θυμόμουν και με θυμόντουσαν. Πέρασαμε τέλεια, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, φάγαμε και διασκεδάσαμε πολύ. Εσύ τι σου έμεινε, τι σου έχει μείνει από αυτήν την εμπειρία? Ότι το ίδιο πράγμα, ότι ας πούμε δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους ανθρώπους, όλοι είμαστε ίσοι και όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να ζήσουμε μια ζωή που να μας αρέσει.